Πραγματικά είναι θέμα τύχης, είναι κάποιο μικρό θαύμα. Το πρόσφατο περιστατικό με τη διακομιδή διασωληνωμένου ασθενούς που η ζωή του κρεμόταν από μία κλωστή σε άλλο νοσοκομείο της Κρήτης ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τους γιατρούς του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Κατά τη διακομιδή, ο ανεπνευστήρας σταμάτησε να λειτουργεί, με συνέπεια η εντατικολόγος που κατά τύχη εφημέρευε εκείνη την ημέρα να πράξει λόγω εξειδίκευση στα δέοντα, γλιτώνοντας τον ασθενή από του χάρου τα δόντια. Όλους στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μας συγκλώνησε, γιατί συνειδητοποίησε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί εάν ήταν στο ασθενοφόρο ένας γιατρός από άσχετη ειδικότητα. Η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας για τη διεξαγωγή των διακομιδών βαρέως πασχόντων ασθενών από γιατρούς σχεδόν όλων των ειδικοτήτων, χωρίς όμως να έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση, άνοιξε τον ασκό του αιώλου για την Ομοσπονδία των Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, που καλεί τα μέλη της σε ανυπακοή. Σύσσωμοι νοσοκομειακοί γιατροί της Ελλάδας χαρακτήρισαν αυτή την τροπολογία σαν εγκληματική. Γι' αυτό και είναι η πρώτη φορά που η Ομοσπονδία μας ζητάει να αρνηθούμε την εκτέλεσή της. Η πραγματοποίηση των διακομιδών σε βαρέως πάσχοντες διασωληνωμένους ασθενείς είναι μια πάρα πολύ λεπτή και ευαίσθητη υπόθεση που απαιτεί απόλυτη εξειδίκευση, απόλυτα εξειδικευμένους γιατρούς για να μπορέσουν να κάνουν τους κατάλληλους χειρισμούς εφόσον χρειαστεί για να σωθεί η ζωή του ασθενούς. Όπως εξηγεί στην Κρήτη TV το μέλος της Ομοσπονδίας Γιάννης Αριδάκης, από την τροπολογία πλήττονται κυρίως στα περιφερειακά νοσοκομεία, στα οποία από την Κρήτη συγκαταλέγεται κυρίως το νοσοκομείο Ρεθύμνου, το οποίο μετρά μόλις 3 αναισθησιολόγους και 5 εντατικολόγους, την ίδια ώρα που το πρόβλημα δεν ακουμπά τα μεγάλα νοσοκομεία σε Ηράκλειο και Χανιά. Στο νοσοκομείο μας θέλω να τονίσω ότι είμαστε οι λιγοστοί συνάδελφοι οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες αυτές που μπορούν να κάνουν διακομιδές, είναι εξουθενωμένοι και είναι αδύνατον να πραγματοποιούν αυτοί τις διακομιδές. Το θέμα αυτό πρέπει να φύγει από το νοσοκομείο Ρεθύμνου και να λυθεί από την ΥΠΕ. Η αντίδραση των νοσοκομειακών γιατρών του Ρεθύμνου αποτυπώνεται στην έγγραφη διαμαρτυρία που υπογράφουν 36 γιατροί του Ιδρύματος, οι οποίοι μιλούν για εγκληματική πράξη που καλούνται συνειδητά να διαπράξουν. Καλούμαστε συνειδητά να διαπράξουν μια εγκληματική πράξη. Διότι μπορεί να είναι απαραίτητο να προβούμε σε ενέργειες με τον βαρέως πάσχοντα που να μην είμαστε σε θέση γιατί δεν έχουμε την κατάλληλη ειδικότητα. Αυτή τη στιγμή στο Ρεθύμνο θα μπορούσαν μόνο οι αναισθησιολόγοι και οι εντατικολόγοι. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι λιγοστοί, γι' αυτό οι αναισθησιολόγοι, γι' αυτό και δεν κάνουμε τακτικά χειρουργία εδώ και πολύ καιρό. Και οι εντατικολόγοι μας εξαναγκάστηκαν να γίνουν και μεθ COVID ενώ δεν ήταν προγραμματισμένο και δουλεύουν στα όρια της επαγγελματικής εξουθένωσης.